Πάμε στον κύριο ιατροδικαστή. Κύριε ιατροδικαστά, επειδή δεν θέλω να με κατηγορήσουν, ξέρετε ότι αγαπώ με μανία την ελληνική γλώσσα. Δεν θέλω να με κατηγορήσουν ότι δολοφονώ τα τριτόκλητα. Το επώνυμό σας δεν κλείνεται. Είναι Γρηγόρης Λέων, του Γρηγόρη Λέων, είναι έτσι? Σωστά. Ωραία. Σωστά. Ωραία, χαίρομαι, διότι... χαίρομαι που συμφωνούμε, γιατί έχω αρκετές διαφωνίες μέχρι σήμερα, αλλά νομίζω ότι είμαστε. Όχι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Εσείς το προσδιορίζετε, αλλά ήθελα να το εξηγήσω για να μην νομίζουν ότι δολοφονώ την ελληνική γλώσσα. Την υπερασπίζομαι. Δεν τη δολοφονώ. Άλλοι τη δολοφονούν, δυστυχώς. Λοιπόν, έχετε δώσει έναν προσωπικό αγώνα. Προσωπικό αγώνα, επιστημονικό αγώνα. Για αυτή την περίεργη υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Και αν δεν ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα έπαιζε πρώτη είδηση. Την υπόθεση του περίεργου θανάτου των τριών κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη Παύλα Πισπυρίγκου. Στο διαδίκτυο διακινούνται πολλά. Υπάρχει ανώτατος αξιωματικός, εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ο κύριος Κατερινόπουλος, ο οποίος έχει βγει και έχει μιλήσει ευθέως για πιθανή ενοχή της μητέρας. Εδώ εμείς ούτε να δικάσουμε μπορούμε, ούτε να υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη και τις ανακριτικές αρχές. Θέλω όμως, κύριε ιατροδικαστά, με την τεράστια πείρα που έχετε και γνώση, να μου πείτε τι εικόνα έχετε εσείς. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε πρώτα απ' όλα, επειδή γνωρίζω και το πόσο έγκριτος νομικός είστε και μάχημος δικηγόρος, ότι οι ιατροδικαστές είμαστε ουσιαστικά οι γιατροί εκείνοι οι οποίοι προσδιορίζουμε την αιτία και τον μηχανισμό θανάτου. Ακριβώς. Δεν είναι η δουλειά μας το να βρίσκουμε δράστες, παρά μόνο να συμβάλλουμε σε αυτό, εάν και εφόσον υπάρχουν τέτοια στοιχεία, για παράδειγμα δείγματα DNA και άλλα τέτοια στοιχεία, που εδώ από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν. Άρα η δικιά μας συμβολή στην υπόθεση είναι μέχρι το να ανεβρεθεί ορθή αιτία θανάτου και ορθός μηχανισμός θανάτου και για τις τρεις περιπτώσεις. Πάντως, κύριε ιατροδικαστά, με την μεγάλη πείρα που έχω κι εγώ ως μαχόμενος δικηγόρος, πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι η άκρη του νήματος, διότι όταν κανείς προσδιορίσει τα αιτία του θανάτου και τον ακριβή μηχανισμό ο οποίος επέφερε το θάνατο, από εκεί και πέρα μπορεί να ξετυλίξει το κουβάρι και να φτάσει μέχρι τον πραγματικό ένοχο εκεί που υπάρχει. Προφανώς, και βέβαια ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και έτσι ως συμμετέχοντας στην όλη διαδικασία μια προανακριτική αρχή, ένα ανθρωποκτονιών, το οποίο πολλές φορές μας έχει εκπλήξει, θετικά εννοώ, και έχει δώσει λύσεις εκεί που φαινόταν όλα. Προς τιμή των ανθρώπων, ακριβώς, στο ανθρωποκτονιών της ασφάλειας. Ερωτήματα. Ακριβώς. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένα πραγματικά μοναδικό περιστατικό στην Ελλάδα. Όπως πολύ σωστά είπατε, γι' αυτό έχει βρει και το φως της δημοσιότητας, και αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένας επιπλέον λόγος. Εδώ έχουμε ένα περιστατικό σπάνιο τριών παιδιών που τα χάνει η ίδια η οικογένεια σε πολύ μικρή ηλικία και που η ίδια η οικογένεια επιλέγει να δημοσιοποιήσει αυτό το χαμό. Σας θυμίζω ότι η οικογένεια ουσιαστικά, αν θέλετε, προκάλεσε εντός εισαγωγικών και τη συμμετοχή όλων εμάς των ιατροδικαστών. Να θυμίσω ότι επί δύο χρόνια βλέπετε τους δημοξιολόγους λόγω της COVID. Όχι, ναι, ότι οι συνάδελφοί μου θέλανε να είναι, ναι, στα κανάλια κάθε, ναι, μέρα. Έτσι, προφανώς όμως κάτι τέτοιο προκαλεί τους επιστήμονες. Η οικογένεια λοιπόν, δίνοντας τη δημοσιότητα, αφενός αρχικά με μία πρώτη δήλωσή της τα αίτια θανάτου. Ναι. Με μία δεύτερη δήλωσή της ουσιαστικά τις αιτίες θανάτου, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τοξικολογικές και ιστολογικές. Και στη συνέχεια, με κάποιο τρόπο, να έχουν εμφανιστεί παντού οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, οι πλήρεις, μαζί με τις εργαστηριακές, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πυροδότησε ουσιαστικά την παρουσία και την προσωπική μου, έχετε... αλλά και όλων των συναδέλφων μου. Και κύριε ιατροδικαστά, κύριε πρόεδρε της Ιατροδικαστικής Εταιρείας της Ελλάδος, σας ρωτώ ευθέως, από τι πέθαναν τα τρία αυτά παιδάκια? Είναι, πρέπει να σας πω, το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο θα πρέπει να λυθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Και λέω το μεγάλο ζητούμενο γιατί. Γιατί ενώ στην πρώτη, για παράδειγμα, περίπτωση είχαμε άψογη καταγραφή τόσο των ιατροδικαστικών
όσο και των εργαστηριακών εξετάσεων. Φαίνεται ότι μάλλον η επιλογή, η επιστημονική κρίση της ιατρού που χειρίστηκε την υπόθεση, της συναδέλφου μου, το να θέσει μια αιτία θανάτου παθολογική και μάλιστα υπατική ανεπάρκεια ήταν άστοχη. Και αυτό αποδεικνύεται από πάρα πολλούς λόγους. Επίσης, στη δεύτερη έκθεση φαίνεται ότι είχαν δημιουργηθεί αρκετά ερωτήματα όσον αφορά το έβριμα στην καρδιά. Ήταν ένα πολύ σπάνιο έβριμα. Έχω μιλήσει με πολύ έμπειρους παθολογοανατόμους, μου είπαν ότι ποτέ δεν το έχουν δει. Και νομίζω ότι πραγματικά και εκεί είχαμε πάρα πολλά ερωτήματα, ερωτήματα μάλιστα που οδήγησαν την ιατροδικαστή να, εφόσον έχει αυτό το έβριμα στα χέρια της, να θέσει μια τέτοια αιτία θανάτου, βέβαια λόγω της εμπειρίας της να βάλει και μια δεύτερη το πνευμονικό είδημα. Και έχουμε μια τρίτη περίπτωση τώρα, ενός παιδιού που ταλαιπωρήθηκε από πολλαπλές νοσηλίες, έχει ένα πλούσιο ιστορικό και αυτό δεν είναι κακό για την ιατροδικαστική διερεύνηση, όπως και στο πρώτο παιδί έχουμε ένα πλούσιο ιατρικό ιστορικό. Και στο τρίτο παιδί που περιμένουμε ουσιαστικά να ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Ασφαλή συμπεράσματα για το αν υπάρχει κάποιο, για παράδειγμα, γενετικό αίτιο, το οποίο μέχρι στιγμής βέβαια τουλάχιστον με αυτά που έχουν δηλωθεί έχει απομακρυνθεί, ή εάν υπάρχει κάποιο άλλο ενδεχόμενο, κάτι πολύ σπάνιου παθολογικού ή μια εγκληματική ενέργεια. Αυτό που βλέπω να διακινείται είναι η υποψία ότι τα παιδάκια πεθάναν από ασφυξία. Και ορισμένες περίεργες συμπτώσεις, όπως και οι τρεις θάνατοι, επισυνέβησαν σε διαφορετικό χρόνο, αλλά κατά σύμπτωση Σαββατοκύριακο. Και σε αρκετές περιπτώσεις κάποιες περίεργες συμπεριφορές και αντιδράσεις της μητέρας. Για το όνομα του Θεού, δεν θέλω να προκαταβάλω καμία εντύπωση ή να δημιουργήσω μια άλλη εντύπωση. Για το όνομα του Θεού. Αλλά σας το θέτω ως ερώτημα. Η μητέρα πρέπει να πω ότι έχει συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση αυτού του μυστηρίου με τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις της και θα έλεγα και ιδιαίτερα εκτεταμένες συνεντεύξεις της. Η μητέρα βρήκε το θάρρος και είναι πραγματικά πρωτόγνωρο αυτό, να περιγράψει λεπτό προς λεπτό, δευτερόλεπτο θα σας έλεγα προς δευτερόλεπτο, το τι συνέβαινε στα παιδιά του, στα παιδιά της, τις τελευταίες του στιγμές. Εάν την ακούσετε, πραγματικά είναι συγκλονιστικό το πώς μιλάει συνεχώς για στέρηση οξυγόνου, δεν ανέπνε, μελάνιαζε, έπεφτε το οξυγόνο. Ήταν κάποιες χαρακτηριστικές εκφράσεις που χρησιμοποιεί και που εμάς ως γιατρούς μας παραπέμπουν προφανώς σε ένα μηχανισμό θανάτου, και εδώ είναι πραγματικά ευτύχημα ότι, και το λέω εντός εισαγωγικών βέβαια, ότι αυτή η μητέρα βρισκόταν δίπλα στα παιδιά της στις τελευταίες του στιγμές και μπορεί πράγματι και να μας δώσει μια πλήρη εικόνα. Δεν μπορώ να αποφύγω το ερώτημα. Έχει γραφτεί κατά κόρον ότι πιθανώς πρόκειται για μία ψυχιατρική περίπτωση συνδρόμου Μινχάουζεν δι' αντιπροσώπου. Όπου, αν το λέω καλά, αν δεν το λέω διορθώστε με, νομικός είμαι, δεν είμαι ούτε ψυχίατρος ούτε ιατροδικαστής, ένα άτομο θέλει να προκαλέσει την εξάρτηση κάποιου δευτέρου ατόμου, το οποίο φροντίζει σε τέτοιο βαθμό από το πρώτο άτομο, ώστε φτάνει στο σημείο να του προκαλεί και βλάβη στην υγεία του, προκειμένου αυτή η εξάρτηση να γίνει απόλυτη, ώστε το άτομο που φροντίζει, το πρώτο άτομο που φροντίζει το δεύτερο, σε εισαγωγικά να ηρωοποιείται. Υπάρχει τέτοιου είδους υπόνοια ότι μπορεί να έχουμε αυτό το σύνδρομο Μινχάουζεν δι' αντιπροσώπου? Θέλω να σας θυμίσω ότι η επιστήμη μας έχει ένα ευρύτατο πεδίο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να επισέλθει της ψυχιατρικής επιστήμης στα δεδομένα. Αυτό που αναφέρετε νομίζω και εγώ με τις γενικές γνώσεις που έχω ως γιατρός ότι όντως είναι ορθό. Απλά από εκεί και πέρα θα πρέπει προφανώς να ερωτηθούν ψυχίατροι. Και σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω αν σχετίζεται ή όχι με την υπόθεση, σας ξαναλέω ότι εμάς η δουλειά των ιατροδικαστών σταματάει πολύ πιο πριν. Προφανώς, εάν
υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί με τους κατάλληλους επιστήμονες. Είπατε πολλά πράγματα με το δικό σας τρόπο, κύριε Πρόεδρε. Είπατε πολλά πράγματα με το δικό σας τρόπο. Και θα καλέσω τους τηλεθεατές μας να σκεφτούν σε ένα δεύτερο επίπεδο κάτω από αυτά που άκουσαν. Δηλαδή να ξανασκεφτούν αυτά που είπατε και να τα αναλύσουν λίγο περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χρειαστεί να επανέλθουμε ζητώντας τα δικά σας φώτα, γιατί έχετε μια σπουδαία επιστημονική ιδιότητα. Έχω συνεργαστεί με κορυφαίους εκπροσώπους του κλάδου. Είστε ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα, η οποία πραγματικά προσφέρει πάρα πολύ, ιδιαίτερα στο ποινικό μέρος της όλης νομικής και δικαστικής διαδικασίας, στην απονομή δικαίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.